μακριά που είναι το Μεξικό. Φύγε, φύγε. 1,95. Έλα ρε πατέρα. Αν σας ρωτήσω ο θείος, θα σας βρει ψηλούς. Όχι τάπες. Έλα εδώ για να έχει. Έλα εδώ εσύ. Ο μπαμπάς μας μετράει κάθε χρόνο. Και πάντα χαίρεται όταν βλέπει ότι έχουμε ψηλώσει κάποια κάτωστα. Διόδια. Τι έχω πει, ρε. Τι έχουμε πει. Κάτι θα έχεις πει. Ο Θανάσης και η Φίφη συνεχίζουν τον ακήρυχτο πόλεμό τους. Και ο πατέρας μου συνεχίζει να τους κατσαδιάζει. Ο Μάρκος και η Εύα τα πάνε όλο και καλύτερα. Και αυτό δεν αρέσει τον πατέρα. Οπότε κι εγώ αναρωτιέμαι. Πόσα κάτωστα ακόμα πρέπει να ψηλώσω για να καταλάβω τους μεγάλους. Όλα αυτά όμως ξεχνούνται μπροστά στο μεγάλο γεγονός της οικογένειας, τον ερχόμο του θείου Αρσένη. Του πλούσιου θείου που έχει κάθε οικογένεια κάπου στον κόσμο. Πάσχα, Χριστούγεννα, γιορτή δική μου των παιδιών. Δεν πέρασε γιορτή που να μην στείλει κάρτες και δώρα. Σαν να μην έφυγε ποτέ. Αύριο βέβαια. Έρχεται ο αδερφός του Διονύση από το Μεξικό. Αλλά εσύ θα μείνεις στο δωμάτιό μου, ε! Θέλεις κάτι? Συγγνώμη, δεν... Ναι, και ξαναρωτάω, θέλεις κάτι? Θέλω να πλύνω τα δόντια μου, θέλω. Ωραία, πλύν τα γρήγορα και χωρίς να κοιτάμε. Δεν κοιτάω. Έλα, Μαριάννα μου. Ναι, με τον αδερφό μου μιλούσα. Μάρκο. 17. Δεν ξέρω, θα τον δεις από κοντά και θα μου πεις. Καλά θα τα πούμε αύριο, ε. Φιλάκια, μωρό μου, γιαγιά. Ποια είναι η Μαριάννα? Η Μαριάννα είναι η κολλητή μου από τη Θεσσαλονίκη. Θα έρθει να με δει για 3 μέρες. Ωραία. Να σου πω, μπορείς να πάρεις λίγο το κινητό για να μην πέσει και βραχή? Ναι, μπορώ. Χωρίς να κοιτάμε όμως. Χωρίς να κοιτάμε. Ναι, έλα. Ναι, πιο εδώ, πιο προς το μένα. Ναι, όχι τόσο, πες τη λεκάνη, ε. Έλα πιο εκεί, πιο εκεί. Όχι τόσο, πιο εδώ, πιο κάτω. Έλα, άντε. Έλα. Όχι, ρε, να μου το κινητό. Συγγνώμη, περίμενε, θα ψάξω εγώ. Τι θα ψάξεις εσύ, άστο, άστο. Μία στιγμή. Θα ψάξω το γαργαλάζο, ρε, άστο, το βράζω, έλα. Συγγνώμη, θα το στεγνώσω με το σεσουάρ. Συγγνώμη. Μάρκο. Έλα λίγο έξω, αγόρι μου. Ας τα πλάτσα πλούτσα και λίγο έξω. Έλα, καμάρι μου. Έγραψε, θέλω. Τι έκανες εκεί μέσα, ρε. Τι έκανες εκεί μέσα. Πήγα να πλύνω τα δόντια μου. Στην πανιέρα, έπαιρνε τα δόντια σου. Θα σε βάλω κάτω, σε πατήσω. Θα σε καρμάσω ανάποδα, Αργελία. Πατέρα, σε παρακαλώ, σταμάτα. Τι να σταματήσω, ρε. Τι να σταματήσω, θα σου κόψω τα πόδια, Αργελία, υποκείμενο. Πατέρα, σταμάτα να συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε, ρε. Η Εύα, αδερφή σου, το καταλαβαίνει. Τις αδερφές δεν τις αγγίζεις. Δεν τις αγγίζεις. Αυτό που πας να κάνεις, παιδί μου, είναι, πώς να σου το πω, είναι παράξενο, είναι παράτερο, είναι παράδοξο. Εγώ δεν συμφωνώ. Σε ρώτησε κανείς, εσύ συμφωνείς? Σε ρώτησε κανείς, εσένα, συμφωνείς? Η Εύα και εγώ δεν είμαστε αδέρφια. Γνωριζόμαστε μόνο 6 μήνες. Δηλαδή θα μπορούσαμε. Δεν θα μπορούσατε, το καταλαβαίνεις. Δεν θα μπορούσατε. Δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, το καταλαβαίνεις. Αν συνεχίσει έτσι το σχολείο, θα σε πάρω, θα σε φέρω στο μαγαζί να δουλέψεις. Πάει. Εύα, τι γίνεται, πώς ήταν το παράγει? Πολύ καλό. Πολύ χαλαρωτικό. Ωραία. Εσείς τι κάνετε εδώ? Και εμείς τα λέμε έτσι χαλαρά, σαν πατέρας με γιο. Εδώ εσύ. Πατέρα, για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Είμαι ερωτευμένος. Όσο και να προσπαθώ να τα αποφύγω, δεν μπορώ. Για ξαναπες το αυτό. Είμαι ερωτευμένος. Όσο και να. Μέχρι εδώ δεν χρειάζεται το παρακάτω. Αύριο το πρωί θα πάμε μαζί στον ψυχολόγο του σχολείου. Σε αυτό το βλάκα. Σε αυτό το βλάκα. Δεν είναι βλάκα, είναι λαμπρός επιστήμον.
Έρχεται ο αδερφός μου που να είναι. Τι να του πω, από εδώ ο γιος μου και από εδώ η κόρη μου που τα έχουν. Τι γνώμη θα σχηματίσει η προσωπικότητα τέτοιου διεθνούς κύρους? Δηλαδή, πατέρα, ο θείος είναι μεγάλη προσωπικότητα. Τεράστια προσωπικότητα. 30 χρόνια δεσπόζει στην παγκόσμια οικονομία. Μην ξεφεύγεις το θέμα. Το θέμα δεν είναι ο θείος. Το θέμα είναι η Εύα, εσύ και ο ψυχολόγος. Κυρίως ο ψυχολόγος. Στο μάτι να του βγάζει το μάτι του ανθρώπου στην άκρη, εδώ στο κενό, βάλτο στο κενό! Έλα ρε παιδιά, τσιτώστε το λιγάκι. Έχει σαν να έχει πέσει και όψα, τσιτώστε. Να σου πω ρε Διονύση, κόφτω λίγο σε παρακαλώ, γιατί μα έχει πρίξει με αυτό το κολόπανο. Έχουμε τρελαθεί από το πρωί, το παρήγγειλε, έρχεσαι ό,τι ώρα έρχεσαι, εμπά περιπτώσει, μα κάνει το τρεμιστάρι τώρα. Δεν πάω να βάλετε ένα πανό, δεν καταλαβαίνω. Γιατί αγόρι μου είναι φυσιολογικό να βάζουμε παλιά στου τοίχου, το κάναμε πολλέ φορέ. Να ρε παιδιά, γιατί μαλώνετε. Εσεί είσαστε τόσο αγαπημένα αδελφοί. Βρε το διάλογο, κάτσε εσύ τώρα μην τα ακούει. Και δεν μου λες, ρε Διονύση, ήταν μεγάλος ποδοσφαιριστής ο αδελφός σας. Τεράστιος. Να φανταστείς ο Μαραντόνα μπροστά του, τσικό. Το λέγαμε Μαυροτσούκαλος ο κεραυνός. Και γιατί σταμάτησε να παίζει? Είχε ένα ατύχημα από το αυτοκίνητο, έσπασε πόδια, πλευρά, σταμάτησε την μπάλα, δεν τον κρατάει η ταβέρνα, σηκώθηκε και φύγει. Και τώρα πάμπλουτος, ε. Δεν ξέρει τι έχει, μια επιχειρήσεις, βαπόρια, τράπεζες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολλά πράγματα. Καλά, πώς δεν αγοράσει τον ID του? Ήταν να πάρει τη Λίβερπουλ, αλλά τελικά δεν την πήρε. Γιατί? Δεν το συνέφερε. Παιδιά, να σας πω, μην ανοίγουν τώρα τόσο σοβαρές κουβέντες. Εντάξει, ας τα αφήσουμε. Μα καλά, αδερφό μας, με το καμάρι μας. Γι' αυτό το λέω. Έρχεται ο άνθρωπος να μην τον περιποιηθούμε, να μην τον δεχτούμε με τιμές. Μέχρι και φαγητό φτιάξαμε στο όνομά του. Ναι, πιάτο ημέρας, ο κεραυνός. Και τώρα έρχεται εδώ για επενδύσεις? Μάλλον, και από ό,τι καταλαβαίνω θα και συνομιλείς με μέλη της κυβερνήσεως. Να σου πω, άμα ενδιαφέρεται για καμιά αλυσίδα συνεργείων, εγώ είμαι μέσα, Εσύ θα είσαι μέσα, αλλά αυτός θα δέξει. Γιατί δεν ενδιαφέρεται για αυτά. Αυτός ενδιαφέρεται για αθλητικά είδη, κατασκευές. Δεν ενδιαφέρεται να φανοποιεί αβαφέο μάκης. Είπατε ο Δαρδί. Παντρεμένος με καμιά ζουμερή Μεξικάνα, Όχι, ρε, δεν είναι παντρεμένος ούτε με Μεξικάνα ούτε με ζουμερή. Δεν έχει οικογένεια. Αφού είμαστε εμείς οικογένεια, τι δεν την κάνετε οικογένεια? Ωραία, παιδε, την κάνατε. Καλά, τώρα συζητήστε, δεν είσαι παίξει του ανθρώπου. Με τέτοια περιουσία και χωρίς κληρονόμους. Σε εσάς να μην τα πείτε. Αφρώμε ξακουτάλια, δηλαδή. Μήπως να υιοθετούσατε και εμένα? Όχι. Λοιπόν, εγώ πάω γιατί έχω δουλειά. Συνεχίστε εσείς. Πάλι κάνω λουλάκι, ένα μουσικούλα, κάντε για ατμοσφαιρούλα. Ο αδερφός μας έρχεται, εγώ πηγαίνω. Μακί, έλα γόρι μου, κάρφωνε κανένα δυο ποινές να περνάει και η ώρα. Έλα, τι ώρα φτάνεις? Άκου! Λοιπόν, με το που θα προσγειωθείς, δεν θα μιλήσεις σε κανένα. Θα έρθεις κατευθείαν εδώ στο μαγαζί, θα μιλήσουμε πρώτα εμείς, θα κάνεις ό,τι σου πω εγώ. Εντάξει, τελειώσαμε. Διονύση. Έχω καιρό να σε δω από το Θανάση. Έναν τους φέρνω. Εγώ όταν ήμουν μικρό στην ηλικία τους, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Μου έρχεται ο πατέρας με δύο φάπες, τελείωνε η ιστορία. Ναι, αλλά τώρα απολαύσαμε λίγο τα πράγματα για να δούμε τι έχουμε εδώ. Έχουμε ένα πρόβλημα λίγο δύσκολο και ειδικό. Εντάξει, όλοι σκεφτόμαστε ότι το πρόβλημά μας είναι ειδικό και δύσκολο, αλλά κάθε πρόβλημα έχει και τη λύση του. Άλλωστε γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Ναι. Το πρόβλημα είναι λίγο σύνθετο. Έχει ερωτευτεί. Και δεν χαίρεσαι? Αν δεν χαίρεται. Τι να χαίρομαι, ρε. Ερωτεύτηκε στην αδερφή σου? Και αδερφή μου, μωρέ. Αδερφή του είναι. Είναι σαν να ερωτευτώ εγώ το Σπύρο. Πάει. Για μια στιγμή. Αν έχω καταλάβει καλά, έχεις ερωτευτεί την ετεροθαλή αδερφή σου, την Εύα, έτσι. Άσε τώρα την ετεροθαλή. Το θέμα είναι την αδερφή. Ποιος είναι αδερφή? Κανείς δεν αδερφή. Η αδερφή του είναι αδερφή. Αφού έχω παντρευτεί τη μητέρα της. Ετεροθαλής. Γιατί αν δεν είχες παντρευτεί τη μητέρα της, μπορεί να γνωριζόμασταν στο σχολείο και να ήταν όλα μια χαρά. Ναι, αλλά έχω παντρευτεί τη μητέρα της, οπότε είναι αδερφή σου. Ναι, ας αφήσουμε στην άκρη το ηθικό θέμα. Γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακριβώς για μομιξία. Ορίστε, ορίστε! Το θέμα δεν είναι ηθικό, Μάρκο. Το θέμα είναι η οικογένειά σου. Διονύση, μια σχέση ζευγαριού ανάμεσά σας θα μπορούσε να καταστρέψει τον οικογενειακό πυρήνα, παιδί μου. Κατάλαβες? Γιατί, τι κακό έχει μια τέτοια σχέση? Πρώτον, θα μπερδέψεις τα μικρότερα αδέρφια σου. Δεύτερον, θα επιφέρεις αλλαγή στην οικογενειακή δομή. Από αδέρφια ή ετεροθαλή αδέρφια θα γίνεται ζευγάρι. Και τι θα γίνει αν ένας από τους δυο βαρεθεί, Εγώ δεν πρόκειται να βαρεθώ ποτέ. Ναι, αλλά αυτό δεν εξαρτάται μόνο από σένα. Διονύση. Κοίτα, παιδί μου. Αυτή η κοινωνία έχει κάποιους κανόνες. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει εδώ ό,τι του καπνίσει. Τι θα γίνει αν, για παράδειγμα, μετά την Εύα ερωτευτεί την Ελένη? Δεν είναι μητέρα σου. Είναι ο πατέρα σου. Έχει όρεξη για καμιά περιπέτεια με τη μητέρα της Ελένης. Ούτε αυτή είναι μητέρα. Τώρα αυτό είναι επιστημονική φαντασία. Άσε με, Διονύση, τώρα που πήρα χώρα. Συνέχισε! Κοίτα, παιδί μου, αυτό που θέλεις θα την άξει όλη την οικογένεια στον αέρα. Ακούσου, λέω, ψυχέδρος. Ψυχολόγος. Ψυχολόγος. Καλά, καλά.
Αν εξαρτάται από μένα η δομή, ο πυρήνας, το κύτταρο, εντάξει. Όλα από σένα εξαρτώνται. Λοιπόν, μακριά από την αδερφή σου, να εστιάσει άλλες κοπέλες. Βρε, εγώ στην ηλικία σου, να τα ξέρει, στην ηλικία σου εστίαζε 3-4 από το χρόνο σου. Να καλέγραψε κάτι. Τέλος πω. Κατάλαβε τι ο άνθρωπος. Δεν κατάλαβα και πολλά πράγματα. Θα εξηγήσω εγώ. Πάμε. Γεια σου, Πέτρο. Παύλος. Τώρα τι περίπτωση ήταν αυτή. Ο δικός μου ο δρόμος. Μάκη, ο δικός σου δρόμος είναι από εκεί. Άντε, μπορεί να πει, είναι στη γυναίκα σου, μην πάει κανένας άλλος. Άρχισε, ρε, θα έρθει αυτός. Τι να σου πω, ρε, αδερφέ. Εντάξει, τι να σου πω. Καθυστερήσει είναι αυτές, αεροπλάνα είναι, πηγαίνει, δεν τον περιμένω. Κάτσε, ρε, να βγει με άλλη μία. Ε, βέβαια, ούτε να βαρέλει δεν έχει. Γιατί να πει κι άλλο, μπορεί. Πήγαινε, γιατί να πει τζάμπα και να ξενυχτά. Πηγαίνετε, έχουμε και δουλειές. Έλα. Κάτσε, ρε, Σπύρα, πώς κάνεις έτσι. Είπαμε να γνωρίσουμε τον αδελφό σου. Θα τον γνωρίσει τον αδελφό μου, είναι δυνατόν. Δεν θα συστήσουμε εσένα στον αδελφό μου. Έλα, πηγαίνετε. Ξέρεις όπου έρθει. Από το Μεξικό, ξέρεις τι είσαι στη Μεξικό. Μία ώρα να χάσει το αεροπλάνο. Μία καθυστέρηση να γίνει, πάει ημέρα. Ναι, να σου πω, θα με ειδοποιήσει όταν έρθει, έτσι. Βέβαια, ρε, Διονύση μου, είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν. Αλλά λογική ώρα, έχει 4 ώρα. Εντάξει, πάμε. Ρε, πάμε. Έλα ρε, τους είδες αυτούς τους δύο που βγήκαν? Το παιδί είναι ελεύθερο, τσακίσου κι έλα. Καλησπέρα. Σπύρο. Εσύ είσαι? Εγώ είμαι. Εσύ είσαι? Αυτό προσώπος. Χόντρινες. Τι να σου πω, ρε χαμένα. Λείπεις 30 χρόνια και την καλή σου κουβέντα στα χίλια σου την έχεις. Δηλαδή δεν κατάλαβα τι περίμενες να με δεις όπως ήμουν 15 χρονών. Εσύ χόντρινες. Το μαγαζάκι μεγάλωσε. Ναι. Γιατί ήρθες? Οικογένεια. Γεια σου, πατέρα! Γεια σου, πατέρα! Τι έγινε, δεν ήρθε ο αδελφός σου? Όχι ακόμα, κάπου θα σκάλωσε. Α, σε κανένα Παρίσι, μάλλον. Ε, άμα είσαι τόσο πλούσιος, δεν θα κάνεις μια στάση στο Παρίσι? Ε, δεν θα την κάνεις. Θα την κάνεις. Και εμείς θα την κάνουμε. Ε. Αυτό που δεν έχω ξεχάσει ακόμα είναι να ανοίγω τα μπουκάλια της μπύρας. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Πες μου κάτι. 30 χρόνια ούτε ένα τηλέφωνο, ούτε ένα γράμμα, τίποτα. Ούτε καν στην κηδεία του πατέρα δεν ήρθες. Γιατί? Μου ήταν αδύνατο. Ήμουν εγκλωβισμένος, είχα πολλές δουλειές. Αλλά αν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ η ζωή μου, θα στην πω στα γρήγορα. Έκανα τα πάντα για να επιβιώσω. Να έχω να φάω. Και θα φάω. Εσείς? Τι κάνατε εσείς? Παντρευθήκατε? Γιατί ήρθες? Θέλω το μερτικό μου από την ταβέρνα. Κατέβασε τα πόδια σου, μη στα κόψω ΣΥΡΙΖΑ. Θα εκτιμώ. Ήρθες μετά από 30 χρόνια να πάρεις το μερτικό από τα αδέρφια σου? Αυτό που δικαιούμαι. Ο πατέρας άφησε μια ταβέρνα. Ο πατέρας άφησε μια ταβέρνα και τα αδέρφια σου φτιάξανε μια μπειραρία ευρωπαϊκή. Εσύ αποφασίζεις. Ή θα λύσουμε το πρόβλημα σαν αδέρφια ή θα πάμε στα δικαστήρια. Τα οποία τα ξέρεις καλά, φαντάζομαι. Άλλο θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σου δώσω το μερίδιο που δικαιούσε από την ταβέρνα του πατέρα. Ναι. Αλλά θα εξαφανιστείς από τη ζωή μας και δεν θέλω να μάθει ούτε ο Διονύσης ούτε η οικογένειά του τι κουμάσι είσαι. Ότι έχεις μετρήσει πόντο-πόντο τα κελιά του Μεξικού και αν δεν γίνουν όλα αυτά που λέω, θα σου κόψω τα πόδια, ΣΥΡΙΖΑ. Ε, καλά τώρα, 30 χρόνια εξαφανισμένος, θα το έχει καταλάβει. Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Αυτός το μόνο που προσπαθούσε να κάνει όλη την ημέρα ήταν αυτό. Τι είναι αυτό? Εσύ τι βλέπεις να είναι? Ότι είστε γάβροι.
Αλλά αυτό, δόξα τω Θεώ, είμαστε ακόμα. Ο Διονύσης, ο αδερφός μας ο μικρός, πιστεύει ότι είσαι ένας πετυχημένος επιχειρηματίας. Ο Διονυσάκος, που περνώντας τα χρόνια έγινε Διονύσης και είναι περήφανος για σένα. Μπράβο. Να, εδώ είμαστε μικροί στο γήπεδο. Καλά, και δεν σας έστειλε καμιά φωτογραφία από τότε. Πώς θα τον γνωρίσεις? Αδερφός μου, πώς θα τον γνωρίσω, αίμα μου. Εδώ...